κουρασμένη αλλά λαμπερή. Ναι. Αλλά λαμπερή όπω πάντα. Καταπληκτική παράσταση. Ο κόσμο σα αποθέωσε πώ αισθάνεστε με αυτή την παράσταση, του τζέντλμαν και του απαταιώνε. Φανταστικά, αισθάνομαι φανταστικά που είμαι εδώ. Αισθάνομαι υπέροχα που είναι γεμάτο παλάς με κόσμο κάθε μέρα με 1500 άτομα. Είναι σπουδαία εμπειρία αυτή, ειδικά σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε. Και είναι σπουδαία εμπειρία το να παίζουμε τόσο δύο σπουδαίους ηθοποιούς, τον Γιάννη Μπέζο και τον Πέτρο Φιλιππίδη, και αυτή την καταπληκτική ομάδα από τους καταπληκτικούς ηθοποιούς. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που με επέλεξαν για αυτή τη δουλειά. Και εύχομαι να μην σου απογοητεύω και να ανταπεξέλθω στις προσδοκίες. Είδατε το χειροκρότημα του κόσμου, άλλωστε, και για εσάς προσωπικά και για όλους σας. Πείτε μου, δεν είναι λίγες παραστάσεις μέχρι τα μέσα Μαΐου. Ο κόσμος θα πάρει παράταση λογικά, έτσι. Ναι. Και μια κουβεντούλα για την εποχή. Επειδή μιλάει για τζέντελμαν, απαταιώνες, κλέφτες, λαμόγια, ερεθίζει λίγο τη γνώμη, τη σκέψη του κόσμου. Ναι, φυσικά. Είναι λέξεις τώρα πολύ. Τις έχουμε όντως μέσα μας πολύ έντονα αυτές τις λέξεις από τα πρώτα. Με θυμό, απογοήτευση. Με θυμό, απογοήτευση, ναι. Και οργή. Και βλέπουμε και όλα αυτά τα τραγικά που συμβαίνουν δίπλα μας. Εδώ στην πλανή, 5 μέτρα δίπλα, ένας άνθρωπος αυτοκτόνησε εξαιτίας όλης αυτής της κατάστασης, της πολιτικής και κοινωνικής που ζούμε. Που ζει αυτή η στιγμή η χώρα. Ναι. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, και επειδή θα υπάρχει η Γολγοθά σε λίγες μέρες, για όλους τους χριστιανούς, για όλο τον κόσμο, θέλουμε να δώσετε τις ευχές σας. Καλό Πάσχα σε όλους. Στην Κορυφαία, στην Πελοπόννησο. Ναι, αγαπημένα μέρη, καλή Ανάσταση, να είστε καλά και να περάσετε όμορφα, έστω μέσα κάτω από αυτό το πρίσμα της δύσκολης κατάστασης που ζούμε. Και εσείς να είστε καλά και να χαρίζετε χαμόγελο, αισιοδοξία, είναι πολύτιμο το θέατρο και ο πολιτισμός μας σε αυτές τις δύσκολες μέρες. Να είστε καλά. Αγάπη, αγάπη. Και σε εσάς. Να είστε καλά.